Το θέμα αφορά τις μετακινήσεις των εποπτών και το κύκλωμα των εκβιαστών. Δεν θα επαναλάβω όσα έχουμε γράψει, όσα έχουμε καταγγείλει για το κύκλωμα αυτό των εκβιαστών. Επιγραμματικά όμως θα πω τα εξής. Όλα τα τελευταία χρόνια χτυπούσαμε δυνατά τις καμπάνες, αλλά δεν μας άκουγε κανείς. Την καταγγελία μας χαρακτηριστικά το 2021 για άνωθεν παρεμβάσεις, για καταπαραγγελία πάυγωμα επιβαρυντικών εκθέσεων, σφραγίσεων και άλλα, την είχαμε στείλει εκτός των άλλων και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ασχολήθηκε κανείς? Όχι βέβαια. Όλα τα υπομνήματα των εργαζομένων, όλες τις σχετικές ανακοινώσεις του Σωματείου, τα απευθύναμε στον Περιφερειάρχη, στον περίγυρό του, στον περίγυρο που παραμένει, γιατί το κράτος έχει συνέχεια. Και στα μέσα ενημέρωσης βέβαια. Φαίνεται πως τότε ήταν αναγκαία η συγκάλυψη και τώρα ήρθε η ώρα της αποκάλυψης. Αποκάλυψη όμως μόνο προσώπων, ίσως και όχι όλων, αλλά όχι των αιτιών και του υπόβαθρου που από μεμονωμένες παραβατικές συμπεριφορές φτάνει σε κυκλώματα. Γιατί το ταγκό, όπως ακούσαμε από πολλούς, θέλει δύο. Το ακούσαμε από πολλούς αυτό. Αλλά το ταγκό θέλει και κάποιον να παίζει, διαβάζει μουσική για να χορεύουν κάποιοι. Εμάς μας ενδιαφέρει λοιπόν και ελπίζουμε να μην ενδιαφέρει μόνο εμάς. Μας ενδιαφέρει για το σήμερα και το αύριο να έχουν στο προσκήνιο και οι αιτίες που οδηγούν να ανθίζουν εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς. Διαφορετικό αντικρουόμενο νομικό πλαίσιο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε κομβικά ζητήματα όπως τη χρήση γης. Με το Προεδρικό Διάταγμα 59-18 που έρχεται σε σύγκρουση με την Υγειονομική Διάταξη του 17-47-8-29 που οριοθετεί διαφορετικά τα ζητήματα. Πιο πριν, ήδη από το 16 με το 44-42 με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων καταργήθηκε η αδειοδότηση και έγινε γνωμοδότηση. Ταυτόχρονα καταργήθηκε ο προέλεγχος επιχείρησης για ενημέρωση των επιχειρηματιών. Καταργήθηκε επίσης ο δευτεροβάθμιος έλεγχος που τον ακούσαμε σε πάμπολες δηλώσεις και δελτία τύπου, γιατί φαίνεται ότι οι συμβουλάτορες έχουν μείνει κάπως πολύ πίσω. Έτσι, με τη λογική της ανεμπόδισης λειτουργίας αγοράς, ο ρόλος των υπηρεσιών υγειονομικού ελέγχου μετατράπηκε από προληπτικό σε κατασταλτικό. Κατασταλτικό απέναντι σε τεράστια επιχειρηματικά συμφέροντα, χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες και για την υπηρεσία και για τους ελεγχόμενους και τους ελεγκτές. Όλα αυτά βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι αναμενόμενο να έχεις παραβατικές συμπεριφορές. Όμως η χαλαρή συνείδηση που δημιουργείται με τις άνωθεν παρεμβάσεις, η κάθε λογής δυσλειτουργία των υπηρεσιών που οδηγεί σε διαφάνεια και σε συγκάλυψη, με προϊσταμένους που ορίζονται κατά το δοκούν και μάλιστα όπως ήταν σε αυτή τη διεύθυνση, χωρίς εμπειρία, που δεν πήγαινε το πρωί στη δουλειά, που το καταγγείλαμε και όμως πάλι και κανένας δεν άκουγε. Στεκόμαστε ιδιαίτερα σε αυτό το ζήτημα των θέσεων ευθύνης, γιατί αποτελούν τον κρίκο που συνδέει την εκάστοτε διοίκηση της περιφέρειας με τους υπαλλήλους, τον κρίκο παρέμβασης για να αξιοποιούνται οι υπηρεσίες σαν μηχανισμοί εξυπηρώτησης συμφερόντων. Και σημειώνουμε πως το καθεστώς αυτό συνεχίζεται των αυθαίρετων τοποθετήσεων. Αδιαφάνεια, αυταρχικό πλαίσιο που δεν αφήνει περιθώριο να μιλήσουν, να ορθώσουν ανάστημα οι υπάλληλοι που δεν βολεύονται, οι υπάλληλοι που εργάζονται με ψηλά το κεφάλι σε όποια περιοχή και καθήκον τους ανέθεταν, που σταμπάρονται όσοι μπαίνουν απέναντι σε παράνομες παράτυπες εντολές για διάφορα ζητήματα. Αφημένες υπηρεσίες στην τύχη τους, χωρίς υπηρεσιακά αυτοκίνητα και εξοπλισμό. Προχθές, όταν ο νέος διευθυντής κεντρικού τομέας ζήτησε 12 αυτοκίνητα για τη λειτουργία της υπηρεσίας, ο αντιπεριφερειάρχης του είπε ειρωνικά: «Από την Ελβετία ήρθαν αυτοί οι υπάλληλοι». Όχι, ούτε εμείς, ούτε αυτοί, ούτε ο διευθυντής ήρθε από την Ελβετία. Αλλά πείτε μας πώς αλλιώς μπορεί να βγει δουλειά. Στον κεντρικό τομέα, οι εκκρεμείς υποθέσεις ήταν μέχρι πριν δύο μέρες 960. 960 υποθέσεις συνολικά, όχι μόνο για επιχειρήσεις, αλλά και για όλη μια σειρά των αρμοδιοτήτων, αρθυγινές εστίες, κολυμβητικές δεξαμενές, θαλασσινά νερά, απολυμάνσεις, οστών, μεταφορές, ορών, καταπολέμησης κουνουπιών και άλλα. Αντίστοιχα είναι τα νούμερα σε όλες τις υπηρεσίες. Η υπηρεσία του κεντρικού τομέα, που είναι η μισή Ελλάδα, έχει σήμερα 12 ζευγάρια ελεγκτών και ένα μόνο αυτοκίνητο που το χρησιμοποιεί το απολυμαντήριο. Οι συνάδελφοι περιμένουν να δώσετε οδηγίες. Περιμένουν να δώσετε υπηρεσιακά αυτοκίνητα και οδηγούς. Πείτε μας πώς θα χρεωθούν οι 960 υποθέσεις και οι αντίστοιχες στις άλλες διευθύνσεις, πώς και σε ποιους. Με κλήρωση που λέτε και ξαναλέτε, δώστε οδηγίες. Γιατί μήπως η κλήρωση σαν αυτή που λέτε, εμείς είδαμε ότι δεν είναι τόσο καλή τόσο κλήρωση. Τόσες συμπτώσεις, τέτοιες τοποθετήσεις, όσων παρουσιάζονται σαν καλά παιδιά, δεν μπορεί να γίνει πιστευτή. Ακόμα και η ιδιότητα που δώσατε σε επικεφαλής Εθνικής Ομάδας Εργασίας Διαχείρισης Λιμένων, μη μας πείτε ότι δεν συνδέεται με το επιδοματάκι που νομοθετήθηκε πρόσφατα από τα τέλη των πλοίων.
Ανταυτού, είναι πραγματικότητα ότι μετακινήσατε χωρίς εξαιρέσεις συναδέλφους με σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμα και τον συνάδελφο που σήμερα χάσαμε, συναδέλφους που έχουν τις οικογένειές τους και φροντίζουν άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, συναδέλφους που έχουν, συναδέλφες που έχουν άδεια αλοχίας ή τοκετού, συναδέλφους με μονογονεϊκές οικογένειες, με μικρά παιδιά, με 3 και 4 παιδιά. Μετακινήσατε από τη Δύση στην Ανατολή αδιαφορώντας πως με αυτόν τον τρόπο τιμωρείτε αυτούς που δουλεύουν με ψηλά το κεφάλι, φορτώνοντας τους δεκάδες χιλιόμετρα στην καθημερινότητά τους, μειώνοντας έτσι το δικό τους χρόνο και δυσκολεύοντας τη δυνατότητα αντιμετώπισης προσωπικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, αυξάνοντας τα έξοδα στον οικογενειακό προϋπολογισμό σε μια εποχή, μάλιστα όπου ο μισθός δεν φτάνει να βγάλουμε το μήνα. Μετακινήσατε αυτούς που η περιφέρεια βράβευε πριν λίγους μήνες σαν αξιόμαχους που πήγαν στη Θεσσαλία να βοηθήσουν πλημμύρες. Υπαλλήλους που αναδείκνυαν εγγράφως χρόνια τώρα τις δυσλειτουργίες και τις παραπτυπίες που εντόπιζαν. Μετακινήσατε υπαλλήλους που μετακινήθηκαν σε αυτές τις υπηρεσίες πριν 1-2 χρόνια. Οι υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου έχουν διαλυθεί. Δεν λειτουργεί τίποτα, γιατί και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες δεν λύθηκαν και γιατί τεινάξατε στον αέρα το φιλότιμο των υπαλλήλων. Με τις δηλώσεις και τις διατυπώσεις που συνόδευαν τις αποφάσεις μετακίνησης, μας διασύρατε συλλήβδιν και μας υποχρεώσατε να απαντάμε και να αποδεικνύουμε σε γνωστούς και αγνώστους, σε φίλους, συγγενείς και συναδέλφους, ότι δεν είμαστε κι εμείς εμπλεκόμενοι. Ταυτόχρονα, εχνοποιήσατε την παραμονή των υπαλλήλων στις ίδιες υπηρεσίες σαν βασικό παράγοντα δημιουργίας κυκλωμάτων και εν γέννη παραβατικής συμπεριφοράς. Αγνοώντας σκόπιμα ότι αν ίσχυε κάτι τέτοιο, όλες οι υπηρεσίες των επαρχιακών περιφερειακών ενωτήτων θα βρίσανε από κυκλώματα και κρύβοντας ταυτόχρονα ότι κάθε χρόνο γινόταν το λεγόμενο rotation των υπαλλήλων σε όλες τις διευθύνσεις της υγειονομικού ελέγχου, όπου οι ελεγκτές τοποθετούνταν σε διαφορετική περιοχή τομέα ευθύνης και με διαφορετικό συνεργάτη. Τις αποφάσεις δε αυτές τις έβλεπαν και οι πολιτικοί προϊστάμενοι. Ρωτήστε λοιπόν αυτούς γιατί κάποιες περιοχές ανάμεσα και τα περιοχές με τα συγκεκριμένα συμβάντα ήταν δυσπρόσιτες για τους πολλούς ΕΔΗ. Και βέβαια επειδή το κράτος έχει συνέχεια, μπήκε σε εφαρμογή η κατάπτυστη τροπολογία Βορύδη του 2002 που κατά παραγγελία Πατούλη ισχύει μόνο για την Αττική, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τη μετακίνηση υπαλλήλου σε άλλη περιφερειακή ενότητα. Λες και οι αποστάσεις στην Αττική είναι μικρές ή εξυπηρετούνται με μέσα μεταφοράς. Σε μια πρωτεύουσα άλλου νομού η απόσταση από την κατοικία ενός υπαλλήλου είναι 1, 2, 5, άντε και 10 χιλιόμετρα, γιατί τόσο είναι η διάμετρος των πόλεων. Στην Αττική οι υπηρεσίες απέχουν, η Ανατολική από το Βόρειο, που απέχει μόνο 12 χιλιόμετρα, για να πάει ένας υπάλληλος με τα μέσα θέλει 1 ώρα και 10 λεπτά. Η Ανατολική με τη Δυτική 40 χιλιόμετρα και 2 ώρες με μέσα μεταφοράς και άλλα παρόμοια. Με λίγα λόγια, οι περισσότερες υπηρεσίες έχουν απόσταση μεταξύ τους 20, 30, 40 χιλιόμετρα, αλλά και αυτές που έχουν μικρότερη απόσταση, η χρόνια είναι μεγάλη, γιατί και τα μέσα δεν εξυπηρετούν και χρειάζεται να χρησιμοποιείς 2 και 3 και το κυκλοφοριακό είναι τεράστιο. Καταλήγω με τα αιτήματα. Ζητάμε να ανακληθούν οι αποφάσεις μετακίνησης όλων των μη εμπλεκόμενων υπαλλήλων. Να ικανοποιηθούν αιτήματα μετακίνησης συναδέλφων με σοβαρά προβλήματα υγείας, οικογενειακά και οικονομικά. Να εξασφαλιστεί η μετακίνηση όλων των εποπτών για τη διενέργεια των ελέγχων με υπηρεσιακά οχήματα και οδηγό. Να θωμοθετηθούν δικλείδες ασφαλείας, δευτεροβάθμιος έλεγχος και άλλα. Να αρθούν νομοθετικές αντιφάσεις και να μην καθορίζουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα τη λειτουργία των υπηρεσιών. Να εξασφαλιστεί εξοπλισμός παντός είδους για τη λειτουργία των υπηρεσιών, θέσεις εργασίας, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και άλλα. Να προχωρήσει άμεσα η επιλογή και τοποθέτηση θέσης ευθύνης, να λειτουργούν υπηρεσίες με προσανατολισμό κυρίως στην πρόληψη, να ολοκληρώνονται γρήγορα οι ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες και τέλος να εκδοθεί δελτίο τύπου και να αποσταλεί σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικότερα, το οποίο θα αποκαθιστά την τιμή και την υπόληψη και θα αποκρούει τη στοχοποίηση και την απαξία όλων των υπαλλήλων των διευθύνσεων υγειονομικού ελέγχου που δεν έχουν καμία ανάμειξη ούτε διώκονται από καμιά ανακριτική άλλη αρχή. Αυτή η απαξία που προήλθε από τις σχετικές δηλώσεις και ενέργειές σας. Και κλείνοντας, θέλω να πω, Περιφερειάρχα, επειδή προέρχεσαι από την πολιτική προστασία, εκεί κάνατε προσπάθεια να μην καίτε τα χλωράματα ξερά. Εδώ τα κάψατε. Άρα δεν διδαχτήκατε, νομίζω, και από το παρελθόν της πολιτικής προστασίας κάτι.